Σαν σήμερα, 5 Ιουνίου 1930, έφυγε από τη ζωή ο ζωγράφος Julius Mordecai Pinkas, γνωστός ως Jules Pascal. Ο Jules Pascal γεννήθηκε στη Βουλγαρία και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι το 1905. Στο Παρίσι αγκαλιάστηκε από το παρεζιάνικο καλλιτεχνικό κόσμο και έμεινε εκεί μέχρι το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Προσπαθώντας να αποφύγει τη στρατιωτική θητεία ταξίδεψε στις Ηνωμένε Πολιτείες όπου το 1920 έγινε Αμερικανός πολίτης. Ω κάτοικο τη Νέα Υόρκη, ο Πασκάν ταξίδευε συχνά δημιουργώντα σχέδια και ακουαρέλες στο Τέξα, στην Φλόριτα, στην Κούβα και στο περίφημο καρναβάλι τη Νέα Ορλεάνη. Το 1922 επέστρεψε στο Παρίσι, όπου και παρέμεινε για το μεγαλύτερο μέρο τη υπόλοιπη ζωή του. Ο Πασκά ζούσε σε ένα στούντιο στη Μονμάρτρι με τη σύζυγό του, την επίσης ταλαντούχο ζωγράφο Ερμίν Νταβίτ. Εκεί γνώρισε και έγινε φίλος με τον Σαγκάλ, τον Μοντιλιάνη και τον Φουχίτα. Την Άνοιξη του 1924, ο Πασκά γνωρίζει στο Παρίσι τον Έρνεστ Χέμιγουεϊ, Μάλιστα, από τη γνωριμία του αυτή, ο Hemingway εμπνεύστηκε το αυτοβιογραφικό βιβλίο του «Moveable Feast», στο οποίο ο Πασκάν παρουσιάζεται ως ένας άσοδο δανδύς του Μομπαρνάς. Ο Πασκάν ζωγράφισε χιλιάδες υδατογραφίες και σκίτσα, καθώς και αρκετά σχέδια και καρικατούρες. Αλλά ήταν τη δεκαετία του 1920 που ζωγράφισε τα έργα για τα οποία είναι πιο γνωστός τις τονισμένες, ισχνά ζωγραφισμένε, αλλά και ποιητικά πικρές και ερωτικές ζωγραφιές γυναικών που συνήθως ήταν πόρνες. Για να τιμήσουμε τη ζωή και το έργο του πρίγκιπα του Μον επιλέξαμε το έργο «Σκηνή δρόμου στην Αβάνα», η «Χρωματιστό μολύβι και μελάνι σε χαρτί» από τη συλλογή του Παρισιού της Λεβεντίου Πινακοθήκης.